Ωραίο φεστιβάλ συμμονιλές αριστών και φέτος. Και πάμε τώρα στο Απηθή, ναι. Στο Αριστοτέλειο. Πάμε μια βόλτα εκεί, γιατί εκεί συμβαίνουν πολύ σπουδαία πράγματα αυτό το διάστημα. Έχουμε το Διεθνές Συνέδριο για την Προσωκρατική Φιλοσοφία. Πάρα πολλοί σπουδαίες προσωπικότητες από το εξωτερικό θα βρεθούν εδώ στην Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια αυτού του πολύ σπουδαίου διεθνούς συνεδρίου. Έχει να κάνει, είναι κορυφαίοι μελετητές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και ειδικά της προσοκρατικής και της αριστοτελικής. Έναν από αυτούς έχουμε κοντά μας σήμερα, αλλά έχουμε καλέσει και την κυρία Δήμητρα Σφενδόνη, την πρόεδρο του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, την οποία να δούμε και να καλησπερίσουμε, η οποία είναι η ψυχή όλης αυτής της προσπάθειας για την επιτυχία αυτού του συνεδρίου. Κοντά μας λοιπόν είναι και ο κύριος Ρίτσαρντ McKirahan, ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πομόνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο οποίος μιλάει εξαιρετικά ελληνικά, μαθαίνουμε. Και έτσι λίγο που τον ακούσαμε προηγουμένως, σε μια σύντομη συνομιλία που είχαμε, το επιβεβαιώνουμε και εμείς. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και στους δύο, καλώς ήρθατε και οι δύο. Σας βρήκαμε και ευχαριστούμε που μας καλέσετε. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Γιατί ναι, τέτοια θέματα μας αρέσουν και θέλουμε να τα μαθαίνει και ο κόσμος. Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών του ΑΠΙΘΙΤΑ, κυρία Μέντζου, που εστιάζεται στη συγκεκριμένη φορά που μιλάμε, στο συνέδριο αυτό για την προσωκρατική φιλοσοφία που ξεκινά τη Δευτέρα. Έτσι. Μάλιστα. Και είναι μια σειρά από θέματα και εισηγήσεις, τα οποία από ποιο να πρωτοξεκινήσουμε μάλλον και ποιο να αφήσουμε απ' έξω. Επιλέγετε εσείς. Να σας πω, καταρχήν να κάνω μια εισαγωγή και ο συνάδελφος, ο καθηγητής κύριος McKirahan θα σας πει και περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι μεγάλη χαρά για μας και μεγάλη τιμή, χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Διεθνής Εταιρεία Προσωκρατικών Μελετών, The International Association for Pre-socratic Studies, επέλεξε και μας ζήτησε να πραγματοποιήσει το 4ο Διεθνές Συνέδριο που γίνεται κάθε 2 χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, να φιλοξενηθεί από το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών. Ο λόγος είναι, 2 είναι οι λόγοι. Ο πρώτος βέβαια είναι ότι συνεργαζόμαστε με τον κύριο McKirahan πολλά χρόνια επιστημονικά. Είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών. Έτσι έχουμε μία βάση συνεργασίας. Από την άλλη μεριά, ο Αριστοτέλης αποτελεί μία από τις βασικότερες πηγές γνωριμίας με το έργο των Αριστοτελικών, που στην ουσία το ίδιο δεν υπάρχει, βιβλία τους δεν υπάρχουν, μόνο από σπάσματα και αναφορές από άλλους φιλοσόφους και μελετητές τους γνωρίζουμε. Και στον Αριστοτέλη έχουμε ένα εξαιρετικό υλικό, άρα υπάρχει και μία εσωτερική συγγένεια φιλοσοφική. Έτσι ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία. Μεγάλο το συνέδριο, εξαιρετικές φυσιογνωμίες, 90 σύνεδροι, 90 ομιλίες από πολλές χώρες. Ο κύριος McKirahan έχει αναλάβει το πρόγραμμα του συνεδρίου και όλα από τη μεριά της Association των Προσωκρατικών, άρα είναι και ο πιο ειδικός και φιλοξενούμενος εδώ πέρα. Σωστά, σωστά. Κύριε McKirahan, ο λόγος λοιπόν σε εσάς. Να μας πείτε σε ποιους απευθύνατε προσκλήσεις με σκοπό να μάθουμε τι μέσα σε αυτό το σημείο. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω πόσο ευχαριστημένος είμαι που δέχτηκε το ΔΙΚΑΜ, το κέντρο της κυρίας Σφενδόνη, να φιλοξενήσει το συνέδριο. Ήθελα πάρα πολύ να γίνει στην Ελλάδα και αφού το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν το προφανές μέρος να γίνει αυτό και χάρηκα πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόταση. Χαιρόμαστε πολύ που λέτε αυτά για το Αριστοτέλειο καταρχήν, γιατί είναι το πανεπιστήμιο εδώ το δικό μας και εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα πολύ καλά πραγματικά πανεπιστήμια και έχει ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Και χαιρόμαστε πολύ που το επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτό. Και έχω προσωπική εμπειρία, αφού η κόρη μου σπουδάζει εδώ στην αρχιτεκτονική σχολή και τελειώνει φέτος, οπότε ξέρω από κοντά για 5 χρόνια πόσο καλό είναι το πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Λοιπόν, κάθε 2 χρόνια κάνουμε ένα συνέδριο σε κάποιο
κάποια διαφορετική ήπειρο από ότι το προηγούμενο. Ναι. Οπότε το πρώτο ήταν στην Αμερική που ήταν ιδρυτής καθηγητής. Και τη δεύτερη φορά έγινε στο Εδιμβούργο, τη τρίτη φορά το 2012 στο Μεξικό και τώρα ευτυχώς επιτέλους στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πού θα γίνει τις 2016, θα αποφασίσουμε την άλλη εβδομάδα. Είναι μια μεγάλη στιγμή για το συγκεκριμένο θεσμό που πραγματοποιείται εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα σε ένα πανεπιστήμιο που έχει το όνομα του Αριστοτέλη. Επίσης, μεγαλώνουμε. Την πρώτη φορά είχαμε περίπου 28 ομιλίες, τη δεύτερη φορά 30 κάτι, τελευταία φορά 40 κάτι. Αυτή τη φορά είχαμε 150 αιτήσεις. Οπότε δεν μπορούσαμε να δεχτούμε όλες, mm-hmm. αλλά πήραμε περίπου 90. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι το μεγαλύτερο συνέδριο για προσοκρατικό. Ενδεχομένως να χρειαστεί να το κάνετε αιτήσιο για μια πρόταση ενδεχομένως. Να χρειαστεί να το κάνετε αιτήσιο για μια πρόταση ενδεχομένως. Είναι δύσκολο. Κουραστικό. Εξαρτητικό. Είναι λογικό. Και θα έρθουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από το Βραζίλια, μερικούς. Μερικοί θα έρθουν από το Μεξικό, μία από το Κολόμβια. Από την Ευρώπη, σχεδόν από όλες τις χώρες. Και από την Τουρκία. Από την Τουρκία, από την Ισραήλ. Τι θα μάθουμε. Περιμένουμε να μάθω. Μας έστειλαν τις περιλήψεις τους. Και νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Τη Δευτέρα που είναι ανοιχτό στο κοινό, η τελετή έναρξης, θα έχουμε ένα κορυφαίο καθηγητή από το Μόναχο, το καθηγητή Όλιβερ Πριμέζη, που θα μιλήσει για τον Εμπεδοκλή. Έχει ανακαλύψει καινούργια στοιχεία σε χειρόγραφα. Χειρόγραφα στη Φλωρεντία που για τη ζωή, για το φυσικό κόσμο. Για τη θεωρία του Εμπεδοκλή. Για την θεωρία του Εμπεδοκλή. Και μια και ανέφερε τώρα ο κύριος McKirahan την αναρκτήρια τελετή, έχει σημασία, θα ήθελα να αναφέρω, γιατί κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια μέσα στο πνεύμα το διεπιστημονικό του Αριστοτελικού Κέντρου και μέσα στο πνεύμα του ανοίγματος προς την κοινωνία. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Επομένως, έχουμε καταρχήν τον καθηγητή που είναι κορυφή στους προσοκρατικούς. Αλλά έχουμε προσκαλέσει τον Γιάννη Σιραδάκη, τον αστροφυσικό, τον γνωστό, να μας μιλήσει για τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Είναι γνωστός, ακόμη ανακοίνωση, με τα νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν νέα συμπεράσματα από την έρευνα. Ναι, που έχει, κάθε φορά έχει και νεότερα, δεν είναι μόνο αυτό. Και στη συνέχεια έχουμε και μία πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ξεχωριστή ομιλία από το Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή της Φιλοσοφίας της Τέχνης στο Παρίσι και επίσης καλλιτέχνη και ποιητή, ο οποίος θα συνδέσει τον Ηράκλητο με τη σύγχρονη τέχνη. Με αυτό το κίνημα το φλούξους που εμπνέεται από τον Ηράκλητο και θέλει να παρουσιάσει έργα τέχνης κινούμενα και ρέοντα, όχι αυτά τα κλασικά στατικά, είναι κάτι πολύ καινούριο. Επομένως έχουμε έναν φιλόσοφο, έναν επιστήμονα, έναν καλλιτέχνη που θα κάνουν τις παρουσιάσεις αυτές. Έχουμε την χοροδία Γιάννης Μάντακας του Πανεπιστημίου που τίμασαν ειδικό πρόγραμμα με αρχαία ελληνική μουσική από την αρχαιότητα, από το Βυζάντιο και από τα σύγχρονα. Μία σοπράνο την Αναστασία Μεταλλινού και θα γίνει και μία πολύ ωραία μουσική. Ημέρα και ώρα. Ημέρα και ώρα, Δευτέρα, 30 Ιουνίου, 5 και 4 το απόγευμα, τελειώνουμε η ώρα 9, ακολουθεί και μία δεξίωση βέβαια και είναι ανοιχτές οι πόρτες και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, όχι μόνο την πανεπιστημιακή κοινότητα, όλη τη Θεσσαλονίκη να έρθουν να απολαύσουν ένα τόσο ωραίο μοναδικό συνδυασμό. Ναι. Εμάς μας έκανε εντύπωση βέβαια, έτσι, όταν βλέπαμε, ρίχαμε μια ματιά στο πρόγραμμα των ανακοινώσεων, η ανακοίνωση με τα νεότερα επίσης συμπεράσμα για τον ολοπάπυρο του Δερβενίου, που μάλιστα, είναι το αριστερότερο σωσμένο βιβλίο στην Ευρώπη. Έτσι.
που φυλάσσατε εδώ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ναι, ναι. Και βλέπετε είναι... Θα μας δεχτούν εκεί για να δούμε το πάπυρο που συνήθως είναι στο εργαστήριο, είναι κλειστά, πήραμε ειδική άδεια. Οι μελετητές, εννοείται ότι έχει ενδιαφέρον για αυτούς που μελετούν την προσοκρατική φιλοσοφία, διότι συνδέεται το περιεχόμενο, όπως έχουν διαπιστώσει, του παπύρου, με θεωρίες πριν από το Σοκράτη, παλιές του 5ου-6ου αιώνα π.Χ. Άρα θα έρθουν οι σύνεδροι, δηλαδή πάρα πολλοί έχουν δείξει τον ενθουσιασμό τους, ότι θα έρθουν και θα δουν τον ίδιο τον πάπυρο. Μεγάλο που είναι πράγμα. Αυτό ένα γεγονός από μόνο του. Τώρα να μόνο δεν σας ζηλεύουμε. Να τα προσθέσω και ακόμη κάτι. Έχουμε κανονίσει να επισκεφτούμε τον τάφο του Δερβενίου. Ο πάπυρος του Δερβενίου βρέθηκε στο Δερβένιο που είναι 5 τάφοι. Ο τάφος του Δερβενίου ήταν ο πιο φτωχός που βρέθηκε ο πάπυρος. Ο θησαυρός ήταν ο πάπυρος, δεν είχε χρυσά κτλ. Και δεν είχε και τοιχογραφίες. Είναι και λίγο παρατημένος. Θα τον ανοίξουν μόνο για μας και αυτό θα συμπεριληφθεί στον πολιτιστικό περίπατο. Πάρα πολύ, στα βήματα του Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ετοιμάζουμε μετά το συνέδριο. Ναι. 4 και 6 του μήνα, Ιουλίου. Στάγυρα, Βεργίνα, Πέλα, Δερβένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και σας περιμένουμε. Και όλους τους συμπολίτες μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα σύντομο break τώρα, σε 2 λεπτά και πάλι πίσω.